Αναβαθμίζεται η πόλη της Λεμεσού με την εκτέλεση 11 συνολικά νέων έργων. Ένα από αυτά παραδόθηκε επίσημα και είναι η πλατεία παρά την οδό Φιλελλήνων, μία από τις 4 πλατείες του προγράμματος αναβάθμισης. Τα εγγένεια τέλεσε ο Δήμαρχος Λεμεσού, Νίκος Νικολαίδης. Οι στόχοι της ανάπλασης των 4 πλατείων και τα αναμενόμενα αποτελέσματα αυτής της ανάπλασης είναι πολλαπλά. Πρώτα απ' όλα είναι η αναστροφή της υφιστάμενης κατάστασης περιθωριοποίησης της περιοχής παρέμβασης, αλλά και γενικότερα την ενδυνάμωση της ζωτικότητας της περιοχής με έμφαση στην αναβάθμιση των δημόσιων πλατειών. Το συνολικό κόστος των πλατειών είναι 2,4 εκατομμύρια ευρώ και περιλαμβάνει την πλατεία παρά την οδό Φιλελλήνων, την πλατεία Τίτη Κουδουνάρη, την πλατεία Μιχάλη Κακογιάννη και την πλατεία Αναγέννησης. Η εκδήλωση αυτή χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από το Δημοτικό Ταμείο Λεμεσού. Η ανάπλαση της πλατείας παρά την οδό Φιλελλήνων, κόστος 520.000 ευρώ, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων υπαίθρια εστίαση, χώρο μικρών εκδηλώσεων, υπαίθριους καθιστικούς χώρους και νέους χώρους για αμαία. Στα ερωτήματα...